Λέγομαι Σίμος Αντωνιάδης, το στούντιο λέγεται Uluru Studio. Έχω σπουδάσει αρχιτεκτονική στο Βόλο και design στη Δανία. Και εκεί κυρίως άρχισα να ασχολούμαι με αυτό που νιώθω ότι είναι η αγάπη μου, ρε παιδί μου. Το handcraft με κάποιο τρόπο. Στη Δανία είχαμε τεράστια εργαστήρια στη σχολή, για ξύλο, για μέταλλο, για άλλες χειροτεχνίες. Όπου κατασκευάζαμε και πρωτότυπα και τελειωμένα μοντέλα, σε έπιπλα κυρίως. Αλλά αυτό προέρχεται κάπως από το ότι από μικρός ήμουν στο εργαστήριο του πατέρα μου, πίσω μιας τέχνης επιβλοποιός. Και πάντα μου άρεσε να ασχολούμαι με κάτι με τα χέρια κτλ. Τέλος πάντων, δουλεύοντας σαν αρχιτέκτονος αυτά τα χρόνια, κάπως ήθελα να έχω μια δραστηριότητα η οποία έχει να κάνει με τα χέρια και με τη δημιουργικότητα, τη χειροποίητη κάπως. Οπότε ξεκίνησα να κάνω κεραμική πριν μερικά χρόνια στο εργαστήρι Πυλού Έργα στις ΙΚΕΣ με τον Θωμά Μαυρουδί και την Κατερίνα Ιωαννίδου. Και το λάτρεψα κάπως, μου έκατσε πάρα πολύ καλά. Ένιωθα ότι είναι κάτι που κάπως μου βγαίνει πολύ από μέσα μου και το αγαπάω. Οπότε αποφάσισα να ασχοληθώ λίγο πιο σοβαρά. Και έχει ένα εξάμεινο που έχουμε ανοίξει το στούντιο εδώ πέρα και προσπαθούμε να βρούμε έναν δρόμο κάπως. Να δημιουργήσουμε ένα χαρακτήρα, να δούμε τι μας εκφράζει τέλος πάντων σε αυτή την τέχνη. Τελικά είναι ο πυλός, δεν έχει άλλο. Αλλά θέλω να αρχίσω να συνδυάζω και με άλλα υλικά. Δηλαδή, συνδυαστικά με ξύλο, κάτι με πέτρες, ίσως άλλο είναι πάρα πολύ νωρίς. Ακόμα αυτό δεν έχω πειραματιστεί ακόμα πάνω σε αυτό. Και στο μέλλον θέλω να μην είναι αποκλειστικά για κεραμικά και για πυλό ή το εργαστήριο, να συνδυάσει και άλλα πράγματα. Κατασκευές και δημιουργίες σε μικρό scale. Προς το παρόν είναι πυλός και είναι κυρίως χρηστικά αντικείμενα. Πιάτα, ποτήρια, δοχεία, γλάστρες κτλ. Αλλά στην πορεία σίγουρα θα είναι και πιο καλλιτεχνικά κομμάτια, δηλαδή one-off items. Έχω βρει κάποια σχέδια που μου αρέσει να δουλεύω μαζί τους και να πειραματίζομαι. Ξεκινάω συνήθως, δουλεύω στον τροχό, δεν δουλεύω τόσο πολύ με εκτός τροχού, δηλαδή με πιο αυθαίρετες κατασκευές. Μ' αρέσει η γεωμετρία του τροχού, μ' αρέσει το ότι είσαι εκεί και τα χέρια σου δημιουργούν κάτι και το θέτουν υπό έλεγχο, εν πάση περιπτώσει. Πρέπει να ζυμωθεί για να γίνει ομοιογενής ο πυλός. Το ζύμα με ταχύτητες μπορεί να είναι μεγάλες, γιατί θες να γλιτώσεις χρόνο. Μετά πρέπει να έχει σημασία η ταχύτητα του τροχού για να πετύχεις το σωστό αποτέλεσμα και να μην σου φύγει. Σιγά σιγά καταλαβαίνω ότι όσο πιο καλή προεργασία κάνεις σε αυτό το στάδιο, το γλιτώνεις από τα επόμενα στάδια του τριμαρίσματος και της επεξεργασίας σε δεύτερο χρόνο. Τροχός. Το αφήνω να στεγνώσει, μετά σε δεύτερο χρόνο το ξαναεπεξεργάζω στον τροχό λίγο πιο στεγνό στο τριμάρισμα. Είτε με μπαντανάδες που είναι υγρή πυλή, είτε χωρίς, μετά μπαίνει στο φούρνο. Και σε δεύτερο χρόνο γυαλώματα, τα οποία είτε είναι διακοσμητικά είτε είναι για χρηστικούς λόγους. Δηλαδή για να μπορείς να το χρησιμοποιήσεις, να ποτήσεις, να πιάτο κτλ. Πρέπει να γυαλωθεί για να είναι ασφαλές. Και ξανά ψήσιμο. Αυτή είναι η διαδικασία. Σιγά σιγά γίνονται τα βήματα, δηλαδή στην αρχή ξεκινήσαμε απλά να φτιάξουμε το χώρο που πήρε και αυτό καιρό. Μετά, μέσω γνωστών και τα λοιπά, που ξέρεις, θέλαν να στηρίξουν, κάνουν κάποια συγκεκριμένα παραγγελίες, μέχρι να στηθεί το μαγαζί και να μπει ταμπέλα, στην αρχή δεν έμπαινε καν κόσμος, γιατί δεν έχει και πολλή κίνηση εδώ πέρα, ούτως ή άλλως. Οπότε δούλευα μόνο με παραγγελίες. Τώρα σιγά σιγά που κάπως έχει σουλουπωθεί το μαγαζί, αρχίζει και μπαίνει κόσμος και ζητάει πράγματα. Έχουμε κάποια στη βιτρίνα, ετοιμάζουν παραγωγή ταυτόχρονα και βλέπουμε. Δεν ξέρω πώς το παρόν. Ναι, θα φανεί.
Το μόνο που μπορώ να καταλάβω εγώ από αυτό που κάνω είναι ότι όσο έχεις το κεφάλι σου από πάνω και το δουλεύεις, κάθε φορά γίνεσαι καλύτερος και βελτιώνεις αυτό, αλλά δεν μπορώ να πω κάτι παραπάνω από αυτό.